Έτοιμος να αλλάξει και πάλι το τουρκικό σύνταγμα, δηλώνει ο Ταγκίπ Ερντογάν. Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde. Ο Τούρκος πρόεδρος, αν και ηγείται σχεδόν 20 χρόνια της Τουρκίας, δηλώνει πως το υπάρχον σύνταγμα φέρει ίχνη κηδεμονίας και πραξικοπηματιών. Εσάσεν, Τουρκία'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, anayasanın ruhuna derc edilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Ο ελιγμός Ερντογάν είναι ενδεικτικός της κινητικότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και πιθανόν υποκρύπτει επιδίωξη πρόωρων εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκροτούν συμμαχίες για να αντιμετωπίσουν το κυβερνητικό δίδυμο Ερντογάν-Μπαχτσελί, την ώρα που η επιρροή του συρρυκνώνεται από την υποχώρηση της οικονομίας. Çünkü sarayda böyle bir tablo yok. Herkesin karnı tok orada. Sanıyorlar Türkiye'de herkesin karnı tok. Herkesin durumu iyi. Sanıyorlar Türkiye'de herkesin durumu iyi. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσκοπήσεις όπως αυτή της Eurasia δίνουν ευρήματα που πριν λίγο διάστημα θεωρούνται εκτός συζήτησης στην Τουρκία. Δηλαδή, τον Ταγκίπ Ερντογάν να υπολείπεται σε ενδεχόμενο προεδρικών εκλογών του Δημάρχου Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς κατά 7,5 μονάδες. Αλλά να χάνει επίσης και από τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου με 5,5 μονάδες διαφορά. Κύριος συντελεστής πολιτικής φθοράς της κυβερνητικής συμμαχίας είναι η άνοδος των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης.